Στις 4 Ιουνίου κλείσατε τη Βουλή με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα προαπαιτούμενα και άρα η Βουλή δεν έχει κανένα ρόλο να λειτουργεί στην ολομέλειά της και πάμε στα θερινά τμήματα. Στη δεύτερη εβδομάδα μετά ρίξατε ένα φορτηγό νομοθετήματα μέσα στη Βουλή, κάποια κατεπήγοντα και κάποια σοβαρότατα, όπως είναι η ΔΕΗ και ο Αιγιαλός. Επειδή λοιπόν στον τακτικισμό σας δεν χωράει η δημοκρατία, την κοντένετε μέχρι εκεί που θα χωρέσει για να έχετε και ένα επιστέγασμα ότι νομοθετείτε σύμφωνα με τους νόμους. Αυτό όμως δεν μπορεί να παραβλεφθεί και περιμένουμε μια απάντηση για ποιο λόγο αυτό το πράγμα δεν έρχεται στην Ολομέλεια. Αν θα δώσετε μια καθαρή απάντηση θα μπορούμε να κάνουμε και μια περαιτέρω κουβέντα γι' αυτό. Δεύτερο, πολλής λόγος γίνεται για την απελευθέρωση. Μάλιστα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας υψηλό βαθμό χιούμορ, μας είπε 2-3 παραδείγματα μείωσης τιμών στην Ευρώπη. Σας διαβάζω κάτι που το γράφουν τα νέα, ούτε ο ριζοσπάστης ούτε η αυγή. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έφερε τα πολυπόθητα αποτελέσματα της μείωσης των τιμών του ρεύματος για τους καταναλωτές. Αντίθετα, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, οδήγησε σε αυξήσεις τιμολογίων έως και 89%. Πάει λοιπόν ο μύθος του ανταγωνισμού που επιφέρει μείωση στην τιμή. Να σας πω μόνο ότι στη Σουηδία είχαμε 71% αύξηση, στην Ιρλανδία 84% αύξηση, στη Δανία 63% αύξηση, στη Φιλανδία 36% αύξηση. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός που θα φέρει μείωση. Και δεν μπορείτε να μου βρείτε ούτε μία χώρα που σε βάθος 15 ετίας δεν αύξησε την τιμή του ρεύματος λόγω της απελευθέρωσης. Τρίτο επιχείρημα. Υπάρχει, λέει, η Ευρωπαϊκή Οδηγία που μας υποχρεώνει. Αν δε, από το 1996 η Ελλάδα έχει υιοθετήσει 3 οδηγίες για την απελευθέρωση. Την 92 του 1996, την 77 του 2001 και την 72 του 2009. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν ιδιώτες περίπου το 45% της διανομής, της παραγωγής ρεύματος. Πού την είδατε ότι την ιστορία αυτή δεν υπάρχει απελευθέρωση? Πόσο απελευθέρωση ακόμα να έχουμε? Και αυτή η απελευθέρωση έχει δημιουργήσει και αυτή τη στρέβλωση. Γιατί οι αυξήσεις των τιμολογίων 100 και πλέον της 100 από το 99 και μετά οφείλονται σε αυτή την απελευθέρωση. Γιατί ο ιδιώτης μπαίνει σε αυτή την ιστορία για το κέρδος. Δεν μπαίνει ούτε για να κάνει ανδραγαθήματα, ούτε για να ευεργετήσει τους πολίτες. Πέμπτον, υπάρχει, λέει, λόγος να πουληθεί η μικρή ΔΕΗ για να κατασκευαστεί η λιγνητική μονάδα της Πτολεμαϊδας 5. Θα δώσουμε δηλαδή μία μονάδα 2,7 χιλιάδων μεγαβάτ για να κάνουμε μία μονάδα 660 μεγαβάτ. Το έχετε δει αυτό να το κάνει κανένας επιχειρηματίας, να πουλάει το εργοστάσιο του για να χτίσει περίπτερο? Πού ακριβώς είναι αυτός ο καπιταλισμός στο μυαλό σας που λειτουργεί έτσι? Πέστε μας με ποιο επιχείρημα δίνετε την πλατανόβριση και τον θησαυρό τα δύο υδροελεκτρικά εργοστάσια τα οποία, σύμφωνα με λογιστικές αποτιμήσεις του ελληνικού κράτους, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, κόστησαν 1,87 δισεκατομμύρια. Από πού ακριβώς εσείς θα πουλήσετε το 30% 1,2 δισεκατομμύρια? Μόνο αυτά τα δύο εργοστάσια κόστησαν 1,87 δισεκατομμύρια, χωρίς να βάζουμε την αξία της γης. Και θα αποκομίσουμε κέρδος. Και ακούσαμε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να θριαμβολογεί για αυτό το πράγμα, το μεγάλο επίτευγμα. Έτσι, μπυρ παρά, ξέρω κι εγώ να το κάνω. Δεν χρειάζεται να τελειώσω πανεπιστήμιο, ούτε να έχω κανένα διδακτορικό. Έναν άνθρωπο απλό να βάλετε μπορεί να το κάνει, να πουλήσει μπυρ παρά ολόκληρη τη ΔΕΗ. Για το δε υδροελεκτρικό εργοστάσιο θα πρέπει να πούμε το εξής. Οι υδροελεκτρικοί σταθμοί παραγωγής αποτελούν ένα σχέδιο πολλαπλού σκοπού. Πρόκειται για πανάκριβες επενδύσεις στρατηγικής σημασίας που δεν αποσβαίνουν το κόστος επένδυσης μέσω της ηλεκτροπαραγωγής. Εξού και οι ιδιώτες, αυτοί οι θαυμάσιοι κύριοι, οι οποίοι θα μας σώσουν με τις επενδύσεις τους, δεν επένδυσαν ποτέ σε υδροελεκτρικά εργοστάσια. Και φυσικά δεν θα επενδύσουν και σε λιγνητικά εργοστάσια. Τι κάναν όμως αυτοί οι ιδιώτες, θέλετε να σας θυμίσω? Μυτιλινέως. Πήρε κρατική επιδότηση για την κατασκευή της μονάδας αλουμίνιων ως αυτοπαραγωγός, με το επιχείρημα ότι θα απάλασε τη ΔΕΗ από το κόστος της αλουμίνιων της Ελλάδος.
μετά αποφάσισε ότι το συμφέρει να συνεχίσει να αγοράζει από τη ΔΕΗ με τιμές απεικιοκρατικής σύμβασης 42 ευρώ το μεγαβάτ και να πουλάει στη ΔΕΗ με 90 ευρώ το μεγαβάτ. Ακούστε τι κάνετε. Όχι εσείς τώρα, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο Μυτιλινέος αγοράζει με 38 από τη ΔΕΗ και δουλεύει το εργοστάσιο του και δεν σας τα πληρώνει και δεν σας δίνει τα λεφτά. Και έχετε πάει στο δικαστήριο και κάνατε συμβιβασμό και δεν σας τα δίνει ξανά τα λεφτά και σας πουλάει ρεύμα με 90 ευρώ το μεγαβάτ. Είναι μεγάλη εξυπνάδα αυτό, μεγάλη ικανότητα να λειτουργείτε έτσι. Πιο κραυγαλαία σχέση με επιχειρήσεις και κεφάλαιο δεν υπάρχει από αυτό. Σας το λένε και δεν απαντάτε κάτι σε αυτό. Έχετε πάρει τα χρέη του Μυτιλινέου. Η ΔΕΗ έχει πληρωθεί τα 100 εκατομμύρια που χρωστάει Μυτιλινέος. Μπορείτε να το πείτε, σας ρώτησε και ο κύριος Κακλαμάνης. Θα μας πείτε αυτοί που οφείλουν μεγάλα ποσά, όπως είναι τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα σας, κύριε Μανιέτη, τα έχετε πληρώσει τα χιλιάρικα που χρωστάτε στη ΔΕΗ? Γιατί ένας απλός πολίτης, άμα χρωστάει 200 ευρώ, πάει και του κόβουν το ρεύμα. Εσείς τα έχετε πληρώσει αυτά, γιατί λέτε ότι η ΔΕΗ χρωστάει. Έκτο επιχείρημα. Θα έρθουν, λέει, οι ιδιώτες να επενδύσουν. Οι ιδιώτες το μόνο που επενδύσαν από το 96 που απελευθερώθηκε η αγορά ήταν να κάνουν 7 εργοστάσια φυσικού αερίου, στα οποία τα κατασκευάσαν χωρίς να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ δεν δώσαν για τα εργοστάσια αυτά. Είναι όλα με άμεσες και έμεσες κρατικές επιχορηγήσεις. Και τι κάνουν αυτά τα εργοστάσια? Κρατάνε, λέει, την ασφάλεια του συστήματος για να δώσουν όταν χρειαστούμε ρεύμα. Και πόσο έχουν πάρει αυτά τα εργοστάσια σε αυτά τα χρόνια που λειτουργούν? 1,2 δισεκατομμύρια, χωρίς να συνεισφέρουν στο σύστημα ούτε ένα κιλοβάτ. Και αυτό εσείς το λέτε ιδιωτική πρωτοβουλία και επενδύσεις. Εμείς το λέμε μπανανία αυτό το πράγμα. Τέτοιο κοροϊδιλίκι δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό το κόστος του 1,2 δισεκατομμυρίων το μετακυλίεται στους λογαριασμούς για να το πληρώνει ο Κοσμάκης. Και έτσι αυξάνεται, λοιπόν, η κιλοβατόρα. Που μας είπε ο κύριος Κρέκας ότι έχουμε ακριβή κιλοβατόρα, γιατί δεν ήταν έτσι κι αλλιώς. Γιατί έχουμε αποφασίσει να λαδώνουμε και να πληρώνουμε τους επενδυτές σε εισαγωγικά και να πληρώνει απλώς Κοσμάκης αυτές τις επενδύσεις. Αυτή είναι η οικονομία στην οποία εσείς θέλετε να βαδίσετε. Και τέλος, η προπαγάνδα. Είδα όλα τα κανάλια, μικρή παρένθεση, γιατί δεν μπήκαν στο σύστημα τα εργοστάσια φυσικού αερίου για να μην προκληθούν οι διακοπές? Θα μας απαντήσετε σε αυτό το πράγμα? Για να φανούν κακούργοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και να τους επιστρατεύσετε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπήκανε. Τέλος, η προπαγάνδα. Αφορά τα κανάλια. 2 μέρες απεργία ήταν ένα μέτωπο που θύμιζε Βόρεια Κορέα. Ο περιπτεράς που θα χάσει τα παγωτά του γιατί μια ώρα δεν θα έχει ρεύμα. Ο περιπτεράς που θα χάσει τη δουλειά του γιατί πουλάνε τα τσιγάρα και τα κομμωτήρια με νόμο που ψηφίστε δεν το λέτε. Ο αγρότης που θα καταστραφεί γιατί θα μπορέσει να ποτίσει τα χωράφια του. Στον Ευρωκόπη που ο Ελγάδη τους έχει πάρει και τα σπίτια και δεν έχουν να φυτέψουν ένα σπόρο, δεν το λέτε αυτό. Η διακοπή θα τους έκανε κακό. Οι μικροεπιχειρηματίες που θα καταστραφούν με τη μία ώρα και θα στραφούν εναντίον της ΔΕΗ με δικαστικές αγωγές. Σοβαρά. Και 900.000 επιχειρήσεις που κλείσατε, τι έγιναν? Παρακαλώ, τι θα γίνει με αυτές τις 900.000 επιχειρήσεις? Θα μιλήσετε επί των συγκεκριμένων ζητημάτων? Όπως βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει νόημα να παρίσταται. 8 βουλευτές δηλώσαν μόνο ότι θέλουν να μιλήσουν, εξ αυτών θα μιλήσουν μόνο οι 3. Τόσο τους ενδιαφέρει. Αυτή τη δημοκρατία υπηρετούν. Το λόγο έχει ο κ. Λαβαζάνης.